Arnos, online η διδασκαλία για όλα τα παιδιά. Και η ερώτηση 7 για την γεωματρία της Α' Λυκείου λέει: να δειχθεί ότι η διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου που αντιστοιχεί στη βάση του είναι ύψος και διχοτόμος του τριγώνου. Παιδιά, πάντα προσεκτικά. Λέει η διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου, αυτά τα δεδομένα μου, που αντιστοιχεί στη βάση του, έτσι επεξηγεί, είναι ύψος και διχοτόμος του τριγώνου. Με λίγα λόγια, η διάμεσος, αν θέλετε, που αφήνει η κορυφή, από την κορυφή που είναι τα σκέλη δεξιά και αριστερά. Όμως τα λόγια είναι φτώχεια, πάμε να δούμε εδώ πέρα το σχήμα και να μιλήσουμε με το σχολικό βιβλίο, γιατί είναι σούπερ θέμα, παιδιά, εξετάσεις, σε αυτές τις εξετάσεις. Είδαμε και κάτι προηγούμενα, τώρα βλέπουμε μια άλλη παραλλαγή. Γιατί γίνεται ένα παιχνίδι μεταξύ, αν θέλετε, γάτας και σκύλου. Δηλαδή, η διάμεσος στους σκελούς τριγώνου, που αντιστοιχεί στη βάση του. Έχουμε πάρει το τρίγωνο το ισοσκελές, το διαβάζω, το γράφω, το φτιάχνω, το α, β, γ, να το. Τα σκέλη τα ίσα α, β, α, γ, το βλέπω, παιδιά, το διαβάζω. Και τι κάνω εδώ πέρα στην ουσία. Έχω πάρει τη διάμεσο τώρα, την αδ. Λοιπόν, αφού είναι διάμεσο αυτή, πάλι θα συγκρίνω τα τριγωνάκια. Ποια τριγωνάκια? Το α, β, δ, φαίνεται κιόλα, και το α, δ, γ. Έτσι. Το κάνω σαν λέγκο, το χτίζω. Τα τριγωνάκια αυτά τι έχουν? Έχουν την α, δ κοινή, γιατί είναι πλάτη-πλάτη. Την α, β ή στην α, γ, σαν ίσε πλευρέ λόγω ίσω κελού τριγώνου. Και την β, δ ή στην δ, γ, γιατί το δ είναι μέσον. Δηλαδή έχω τρει πλευρέ, πλευρά-πλευρά-πλευρά, άρα τα τρίγωνα είναι ίσα. Άρα, παιδιά, αφού είναι τα τρίγωνα, τι θα έχουν? Τη γωνία την α1 με την α2. Άρα η αδ είναι και διχοτόμος. Πιάσαμε τον αλλαγό. Πάμε το δεύτερο. Οι γωνίες η δ1 και η δ2 θα είναι ίσες. Γιατί και αυτές βλέπουν, αν θέλετε, απέναντί τους, που σε τη βλέπουν, ίσες πλευρές, την αγ και την αβ. Τα λέω σχολαστικά αυτά, θέλω να βλέπετε, να καταλαβαίνετε ότι η κάθε γωνία που θα ίσει με την, θα ίσει με την άλλη, πρέπει να έχει φάτσα απέναντί της την αντίστοιχη ίση πλευρά. Είναι αυτό που λέμε, η αντιστοιχία. Όμως η ΔΕΛΤΑ 1 και η ΔΕΛΤΑ 2 ουσιαστικά τι είναι? Είναι μια γωνία πλήρης, μια γωνία 180 μοιρών, έτσι. Δηλαδή οι γωνίες ΔΕΛΤΑ 1 και ΔΕΛΤΑ 2 είναι παραπληρωματικές. Παίζω με τη λέξη, το θυμάστε. Παρατοπλήρες. Δηλαδή τη γανόν συμπληρώνουν και δύο το πλήρες. Άρα αφού είναι ίσες, είναι το μισό το 180, άρα είναι 90 μοίρες. Άρα μιλάμε για ύψος. Έτσι λοιπόν, παιδιά, απαντήσαμε. Είμαστε εδώ, παιδιά, για δυσκολίες και για προκλήσεις εκπαιδευτικές, για όποιον χρειαστεί την βοήθεια που θα θέλει να κάνει τη διαφορά στα μαθηματικά, στη σκέψη, στην απλότητα, στο αποτέλεσμα, στην επιτυχία.